Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι το Breakfast at Stars, σήμερα 5η, 31 του Μάρτη και η Άση έχει έρθει να μας μιλήσει για τον επόμενο μήνα. Αυτό που ξεκινάει αύριο και ελπίζουμε να είναι καλύτερος. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, να μιλήσουμε για τον Απρίλιο, ο οποίος μπαίνει με μια νέα σελήνη αύριο. Νέα σελήνη Ταρατατζούμ, είναι πυροτέχνημα αυτή η νέα σελήνη στο ζώδιο του Κριού. Όμως ο Απρίλιος στο ξεκίνημά του, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ας πούμε ακριβώς ο μήνας που λες τι ωραία που μπαίνει ο Απρίλιος. Στο ξεκίνημά του όμως έτσι. Λοιπόν, σας το έλεγα σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ότι έχουμε μια αρκετά ζώρικη όψη, σκληρή όψη ανάμεσα στον Άρη και τον Κρόνο. Και είναι αυτό που λέμε ότι γίνεται πρώτα κάτι πιο δύσκολο για να βελτιωθεί στην πορεία του. Και είμαστε τώρα στη φάση του γίνεται κάτι πιο δύσκολο για να βελτιωθεί στην πορεία του. Η όψη αυτή θα είναι ακριβία στις 5 Απριλίου, οπότε σταδιακά μετά τις 6 αρχίζει να αποσυμφορείται το πράγμα. Τετάρτη δηλαδή. Ναι, σταδιακά. Λοιπόν, είναι ένας μήνας που έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Εδώ θα είμαστε, ελπίζω, να πάνε όλα καλά. Πρώτο Θεός και να σας εξηγώ κάθε φορά κάθε τι που γίνεται, γιατί γίνονται πολλά μέσα στον Απρίλιο. Είπαμε ότι ξεκινάει με μια νέα σελήνη αύριο, θα σας την αναλύσω αύριο. Έχουμε την όψη Άρη Κρόνου, πάμε μετά με μια πολύ δυνατή Δία Ποσειδώνα. Έχουμε πάρα πολύ έντονη παρουσία στο ζώδιο των Ιχθείων. Αυτό είναι που δίνει μια γλυκιά διάσταση στον Απρίλιο και νομίζω ότι αν μη τι άλλο μέχρι το τέλος του ο Απρίλιος δεν θα μας απογοητεύσει. Τουλάχιστον μολονότι ξεκινά απογοητευτικά, στην πορεία θα το γυρίσει το πράγμα. Θα το φτιάξει. Και έχουμε φυσικά και την πρώτη έκλειψη της χρονιάς στις 30 Απριλίου που φέρνει διάφορα μαντάτα στο ζώδιο του Ταύρου και όχι μόνο για τους Ταύρους, γενικότερα γιατί το ζώδιο του Ταύρου συνδέεται πάρα πολύ με την οικονομία, τη γη, γεωργία κτλ. Έχουμε να πούμε τόσα πολλά.